Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποτελεί ξεκάθαρη επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους με μικρά και μεσαία εισοδήματα, στους νέους συναδέλφους, σε όσους παλεύουν να επιβιώσουν στο επάγγελμα, σε όσους λίγο πριν τη σύνταξη προσπαθούν να συμπληρώσουν τα χρόνια ασφάλισής τους για να συνταξιοδοτηθούν. Δεν είναι εργαλείο πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά εργαλείο αφανισμού και δραστικής συρρήκνωσης της μικρής και μεσαίας απασχόλησης. Καθιερώνει οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα, που το ύψος του θα αυξάνεται κλιμακωτά με βάση τα χρόνια που βρίσκεται κανείς στο επάγγελμα, ανεξαρτήτως πραγματικού εισοδήματος. Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε εξοβελισμό από το επάγγελμα πάρα πολλών για να κυριαρχήσουν απόλυτα οι μεγάλες εταιρείες, πράγμα που συνεπάγεται επίσης αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη. Κατά συνέπεια, η απόκρουση του φορολογικού νομοσχεδίου αποτελεί ζήτημα επαγγελματικής επιβίωσης για την πλειοψηφία των συναδέλφων. Όλοι εμείς οι αυτοαπασχολούμενοι που συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, ζητάμε από την κυβέρνηση να αποσύρει εδώ και τώρα το άδικο και ληστρικό φορολογικό νομοσχέδιο. Σήμερα έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα. Θα συνεχίσουμε δυναμικά με συντονισμό μέχρι την οριστική απόσυρσή του. Στη σημερινή συγκέντρωση συμμετέχουν και συνδιοργανώνουν ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μυτιλίνης, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Τμήμα Λέσβου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Λέσβου, ο Σύλλογος Μεσητών Λέσβου, η ΑΣΠΙΔΑ, η Ένωση Ιδιοκτητών Φορτηγών Οχημάτων Ελαφρών Μεταφορών Λέσβου, ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλίνης, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λέσβου και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Λέσβου. Συμπαρίσταται και συμμετέχει το Εργατικό Κέντρο Λέσβου, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Μυτιλίνης. Παρευρίσκεται επίσης και η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Μαρία Κομινάκα. Ελπίζουμε να μην έχουμε ξεχάσει κανέναν. Φυσικά και ο Δικηγορικός Σύλλογος, επειδή έγινε με πρωτοβουλία και ξεκίνησε ο συντονισμός των αυτοαπασχολούμενων. Και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλονής. Εγώ θα κάνω μια μικρή αναφορά στο λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ και δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα νέα φορολογικά, μάλλον φοροεισπρακτικά μέτρα που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση. Και τα φέρνει με τη μορφή φορολογικού νομοσχεδίου για να πατάξει, λέει, τη φοροδιαφυγή. Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Το φορολογικό νομοσχέδιο αυτό με τις διατάξεις που περιλαμβάνει στοχοποιεί πρωτίστως εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εάν ψηφιστεί και εφαρμοστεί, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα αποτελέσει τροχοπέδι τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα στείλει σε μπαρασμό τους μικρούς επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις και θα αναγκάσει πληθώρα ελεύθερων επαγγελματιών να πάρουν την άγουσα, την έξοδο μάλλον από τα επαγγέλματά τους και να αναζητήσουν αλλού πηγές εισοδήματος. Για το λόγο λοιπόν αυτό οργανώσαμε και αυτή την κινητοποίηση. Να σας ενημερώσω ότι αυτό ισχύει για όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Σε όλες τις πόλεις γίνονται ταυτόχρονα κινητοποιήσεις με αποκορύφωμα αυτή των Αθηνών, στην οποία αναμένεται μεγάλη και πληθώρα συμμετεχόντων. Γιατί από ό,τι με ενημερώνουν συμμετέχουν 27 φορείς. Ο σκοπός και ο στόχος μας ποιος είναι? Είναι να ακούσει η κυβέρνηση και να καταλάβει ότι αυτό που προωθεί είναι πέρα για πέρα αντιλαϊκό, αντιδημοκρατικό και δεν ωφελεί το κράτος, ούτε το κράτος ούτε τους πολίτες. Την καλούμε λοιπόν από εδώ μαζί με τους υπόλοιπους να αποσύρει το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο, να μην προχωρήσει στην κατάθεση και στην ψήφισή του και να ξέρει ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις θα μας βρει παντού πάντα μπροστά της. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπορών χαιρετίζει τη σημερινή συγκέντρωση. Αυτό γίνεται βέβαια σε όλη τη χώρα. Κάναμε εδώ αρχή την περασμένη Τετάρτη μέσα στο επιμελητήριο. Τούτη εδώ είναι δεύτερη κινητοποίηση. Στην Αθήνα, καταρχήν χαιρετίζουμε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στα Γιάννενα και παντού για αυτές τις κινητοποιήσεις. Εκατοντάδες ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους και αυτοκινητιστές
Είπανε ένα βροντερό όχι. Όχι στη σημερινή κυβέρνηση. Διότι αυτό έπρεπε να το βάλει προεκλογικά. Όχι τώρα. Εμείς δεν είμαστε φοροφυγάδες. Είμαστε επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι που παλεύουμε για το ψωμί να ζήσουμε. Να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Οι φοροφυγάδες είναι αλλού. Οι φοροφυγάδες είναι το μεγάλο του κεφάλαιο. Είναι οι τραπεζίτες. Είναι τα μονοπόλια. Αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια. Δεν θα επιτρέψουμε τη νέα εκλοπή του εισοδήματός μας. Όλη αυτή η φορολογία στο εισόδημά μας συμπληρώνεται με αυτό το που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, το ζεστό το χρήμα θα πάει στους επιχειρηματικούς ομίλους, στα πολυκαταστήματα και σε αυτούς που ανεβάζουν κάθε μέρα τις τιμές. Και δεν μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει. Εκεί να πάνε να πιάσουν τις φοροφυγάδες. Τολμάει και λέει η κυβέρνηση, ο υπουργός Χατζηθάφτης, για φορολογική δικαιοσύνη. Να μας πει γιατί βρίσκονται σκοπίμως έξω από το κάδρο αυτής όσοι συγκεντρώνουν το αμύθιτο πλούτο. Γιατί αφού που θέλει η δικαιοσύνη δεν φορολογεί αυτούς που συμβάλλουν μόνο το 5% των εσόδων του κράτους. Γιατί δεν φορολογεί το 0,2% το αφημί που χρωστάνε 85 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θεωρούνται ανίσπρακτα. Να φορολογηθούν εδώ και τώρα οι εφοπλιστές που έχουν εθελοντική φορολογία, οι τραπεζίτες που αναβαλλόμενο φόρο. Πληρώσαμε και πληρώνουμε πολλά. Δεν αντέχουμε άλλο. Πέραν τη φορολογία του εισοδήματος, μαζί με τους εργαζόμενους πληρώνουμε ένφια, υψηλό ΦΠΑ, φόρους στα καύσιμα, δημοτικά τέλη και πάει λέγοντας. Πληρώνουμε ανύπαρκτες την κοινωνική προστασία πολύψης συντάξεως, πείνας. Πληρώνουμε την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημά μας. Στο κοινωνικό αυτοματισμό που θέλει η κυβέρνηση να επιβάλλει, απαντάμε με ενότητα, με τους εργαζόμενους, με τους αγρότες, με τους συνταξιούχους, με τις οικογένειές μας. Όχι μόνο δεν είμαστε απέναντι, αλλά έχουμε τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια δικαιώματα. Θέλουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Περασμένη Τετάρτη έγινε το πρώτο ξεκίνημα πανελλαδικά και εδώ βέβαια. Γι' αυτό καλούμε όλα τα σωματεία, τους επαγγελματικούς βιοτέχνες, τους εμπόρους να κάνουν γενικές συνελεύσεις, να φωνάξουν τα μέλη τους, να τους ενημερώσουν, γιατί ο αγώνας δεν τέλειωσε ακόμα. Απαιτούμε, θα τους σταματήσουμε όπως σταματάμε τους πληστηριασμούς, όπως σταματάμε που κόβουν τα ρεύματα από συναδέλφους. Να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης. Αφορολόγητο για όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες στα 12.000 ευρώ. Άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδέματος. Χωρίς προϋποθέσεις, κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας για ψηφιακές εναλλαγές. Ενωμένοι όλοι μαζί, τώρα πάμε στη γραμματεία για να αποδώσουμε το ψήφισμα. Oh.
ψήφισμα σας το καταθέτουμε για να πάει ανωτέρω, ελπίζοντας να δοθεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το αντικείμενο είναι γνωστό, είναι το νέο φορολογικό, το οποίο μας στέλνει στα τάρταρα, εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι καθαρά φορολογιστικό, κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Δεν έχει καμία ελπίδα να γεμίσει τα ταμεία του κράτους, γιατί τα κριτήρια, τα οριζόντια που βάζει, μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι, δικαίους και αδίκους, συνεπείς και ασυνεπείς. Το μόνο που θα καταφέρει είναι να μας πλήξει ανεπανόρθωτα ως κλάδο, ως ελεύθερους επαγγελματίες, να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις και πολλούς από εμάς να τους οδηγήσει στην έξοδο από τα επαγγελματικά τους, σε επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Γι' αυτό ζητάμε να μην πει καν για ψήφιση το νομοσχέδιο. Δεν ζητάμε να γίνουν βελτιώσεις και τα σχετικά. Είμαστε κάθετοι στην ψήφιση και στην ισχύ αυτού του νομοσχεδίου και σας εξηγήσαμε τους λόγους, γιατί είναι άδικο και δεν φέρνει. Εμείς περιμένουμε, με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης προεκλογικά, περιμέναμε φορολογικές ελαφρύνσεις. Λόγω της δύσκολης, των δύσκολων καταστάσεων και της δύσκολης περίστασης που περνάει ο κλάδος μας. Ανταυτού έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει χαιρετίσματα στην εξουσία, κόψτε το λαιμό σας και πληρώστε αυτά που θα σας βάλω. Όχι μόνο δικό σας κλάδος, όλοι. Ο δικός μας είναι εννοώ, όχι δικηγόρο, εννοώ τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών. Γενικά, όχι, όχι, όχι. Και τους εμπόρους και τους... Αλλιώς θα έλεγα εμάς τους δικηγόρους. Και βάζει να σου βάλει όλους. Αυτό. Ακριβώς. Κρύ, μεγάλη, μεσαίοι, μεγάλες επιχειρήσεις, πιο μικρές. Όλοι μπαίνουν σε μια ίδια ζυγαριά. Ακριβώς. Εκεί πρέπει να υπάρξει σίγουρα κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται. Μετά, δηλαδή, να είναι οριζόντια φορολόγηση. Ακριβώς. Ένας νέος έχει πιο πολλές ανάγκες. Ένας. Εντάξει. Ακριβώς πάνω, έτσι. Είναι λοιπόν πολλές οι πτυχές που είναι λάθος, γι' αυτό ζητάμε απόσυρση. Θέλει να προσθέσει κάποιος κάτι ελεύθερα για το θέμα του. Ο γενικός δεν είναι εδώ, Θα σας πω, θα σας πω. Ολοκληρώστε τι θέλετε. Ναι. Να πω δύο λόγια κι εγώ. Βεβαίως. Τώρα έχω έρθει τρεις φορές εδώ με το μεταφορικό ισοδυνάμιο κτλ. Δεν έγινε τίποτα, έτσι. Εντάξει, τώρα ήρθε μια επιτροπή και ζητάμε τα αιτήματα αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί οι μικροί επαγγελματοβιοτέχνες και οι έμποροι και οι δικηγόροι κτλ. Μικροί δικηγόροι. Αυτή τη στιγμή έχουν θέμα οικονομικό, φυτοζούν οι άνθρωποι, τα μαγαζιά μου και εγώ επαγγελματίας είμαι. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, έτσι. Και δεν είναι μόνο το νομοσχέδιο αυτό που πάει να περάσει η κυβέρνηση, είναι η μεγάλη ακρίβεια. Θα ζείτε κι εσείς, μεγάλη ακρίβεια. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει κάτι, αυτό το ψήφισμα που έδωσε ο πρόεδρος εδώ, να μην πάει στην άκρια κι αυτό, όπως τα άλλα. Μην πάει στα ζήτητα. Ακριβώς. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στη Γενική Γραμματεία. Τόσο ο Υφυπουργός όσο και ο Γενικός Γραμματέας, ο Υφυπουργός ο κ. Παπάς και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Κοτολάκης, δεν μπορούσαν να παρευρεθούν λόγω εγκαιριμένων υποχρεώσεων. Είναι αυτή τη στιγμή σε υπηρεσιακές ανάγκες. Το θέμα είναι ότι εγώ βέβαια θα εκπροσωπώ τη Γενική Γραμματεία ως Γενικός Διευθυντής, θα μεταφέρω το ψήφισμα αυτό και στην πολιτική ηγεσία και στον κ. Υπουργό και στον κ. Υφυπουργό και στον Γενικό. Βάσει των αρμοδίτων, να σας γνωρίζετε ότι οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένες, γιατί είναι βασικά νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Βέβαια, τα αιτήματα σας φαίνονται και είναι δίκαια και από ό,τι συμπεραίνουμε όλοι, ζητάτε μια απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο θεωρείται ότι είναι πολύ δυσβάστακτο να εφαρμοστεί στις κατηγορίες. Και σαν πολίτης και νησιώτης, καταλαβαίνω πολύ περισσότερο και όπως και εσείς, τι σημαίνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις επιχειρήσεις. Εγώ άμεσα μόλις το κλείσει η σημερινή μας συνεδρίαση θα το διαβιβάσω στους αρμόδιους ανωτέρους μου και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι κάποιες ενέργειες θα γίνουν έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τα δικά σας αιτήματα, τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά και από τον τοπικό τύπο και από την γενικότερα, που τόσες μέρες το συζητάτε και είναι μια μεγάλη ομάδα, σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι πλήττονται με αυτόν τον νόμο. Τελικά συμφωνούν όλοι εκτός από την κυβέρνηση. Ναι, η κυβέρνηση. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για την κυβέρνηση. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Απλώς προτείνουν, σχεδιάζουν και θέλουν να εφαρμόσουν. Πάντα ο λαός
Έρχεται και ανάλογα δέχεται ή αποδέχεται και με τον ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Να προσπαθεί να πιάσει όπως θα πιάσει την Μύκονο, τη Μυτιλίνη, την Αθήνα. Δηλαδή βάζει όλα. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις μια πολιτική να πιάσει όλο τον κόσμο λες και είναι το ίδιο. Προφανώς άλλα πρέπει να κάνεις για να πιάσει μια φοροδιαφυγή που μπορεί να υπάρξει τη Μύκονο, όταν ανέφερα έτσι. Και άλλο ένα κριτικό νησί, άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάπου το λάθος. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε ότι η οριζόντια μορφή είναι αυτή η οποία πλήττει, ας το πούμε, και τους μεν και τους δε. Ακριβώς. Εγώ και τις συζητήσεις που κάνω θα τη μεταφέρω. Θα μας φορολογεί, συγγνώμη που διακόπτω, θα μας φορολογεί για υποτιθέμενα εισοδήματα. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει αν θα τα βγάζουμε. Αυτός που μας λέει 14.000 τεκμαρτό, για παράδειγμα. Το βγάζετε, το βγάζετε, σε φορολογήσω στα 14. Πώς, φίλε. Εγώ πρέπει να βγάζω 10, βγάζω 5. Και πελάτης θα μην πει μέσα, θα σου πω. Έτσι ακριβώς. Και επίσης, πώς μας βάζεις τον ίδιο σάκο όλους, γιατί υπάρχουν άλλοι που είναι συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις τους. Πώς τους βάζεις και αυτούς μαζί με αυτούς που δεν είναι συνεπείς. Το είπε και ο Πρόεδρος. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε το εξής, ότι αυτό το νομοσχέδιο και άλλα νομοσχέδια υπήρξαν που ήταν εναντίον των ελευθερών επαγγελματιών και των συμφερόντων τους, αλλά αυτό είναι αυτό που κλείνει κόσμο. Θα κλείσουν μαγαζιά, θα κλείσουν γραφεία όλων των δικοτήτων, μην πιάσω τώρα. Θα κλείσουν και τα μικρά εισοδήματα και στη μικρή επαγγελματική ηλικία τα λίγα χρόνια και η μεγάλη σε ηλικία και οι ανάμεσα θα παλέψουν δύο φορές παραπάνω από ό,τι πάλευαν μέχρι τώρα. Και γι' αυτό είναι ολονών έτοιμα να αποσυρθεί τελείως το νομοσχέδιο ολονών. Δεν διαφωνεί κανένας, μα κανένας μικρός και μεγάλος. Και το ωραίο εκτός βέβαια από τους πολύ μεγάλους. Και το ωραίο είναι, συγγνώμη, ευνοεί τα υψηλά εισοδήματα. Γιατί από ένα όριο και πάνω τους αφήνει ανέγκυχτους φορολογικά. Δεν έχει αύξηση φόρων. Αντιθέτως, στους χαμηλοεισοδηματίες και στα χαμηλά εισοδήματα πέφτει το μεγάλο. Γίνεται αθέμητος ο ανταγωνισμός. Που είναι και το 95% του κόσμου. Και εκεί είναι η φοροδιαφυγή μεγάλη, στα μεγάλα εισοδήματα. Και αυτό το ξέρουν, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το παραβλέπουν και κοφεύουν. Ξέρουν ότι οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες που έχουν εκατομμύρια κέρδη, φοροδιαφεύγουν ασύστολα. Και έρχεται να βάζεις με το μικρό επιχειρηματία, με το μικρό καταστηματάρχη και τον αναγκάζεις να κλείσει την επιχείρηση. Πώς θα ζήσει αυτός. Θεωρώ ότι το μήνυμα το έχουν πάρει όλοι και ιδιαίτερα και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και εκτιμώντας και την ιδιαιτερότητα της συνειδητικότητας που έρχονται θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι να θέλω. Αυτές οι κινητοποιήσεις γίνονται σε όλη τη χώρα. Οπότε από όλα τα σημεία θα φτάσουν τα μηνύματα. Στην αντιτήρια κάτω στην Αθήνα, θα πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών, θα πάνε. Και από ό,τι ξέρω θα συνεχιστούν, γιατί εμείς τώρα έχουμε ολομέλεια το Σάββατο στην Αθήνα και μάλλον θα. Και εμείς επειδή ενημερωθήκαμε, εσείς δεν το ξέρετε προφανώς, ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί για ψήφιση μέσα Δεκεμβρίου, παιδιά, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι τότε θα είμαστε σε αναβρασμό και έχει δρόμο δηλαδή. Εγώ πιστεύω πάντως ότι αν ψηφιστεί το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση θα χάσει πολλαπλά από ό,τι νομίζω θα κερδίσει. Έτσι. Γιατί θα κλείσουν τόσες επιχειρήσεις που θα χάσει έσοδα από φόρους και θα έχουμε και αύξηση ανεργίας. Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που δουλεύουν τώρα στις επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να μείνουν χωρίς δουλειά. Και μαύρη εργασία όλοι. Επίσης, μερικοί που λένε ότι εμένα δεν με αγγίζει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, μπορεί να μην τους αγγίζει άμεσα, αλλά έμεσα τους αγγίζει. Γιατί αν φορολογηθείς εσύ με μεγάλο ποσό ή ο ένας ή ο άλλος, δεν θα έρθεις στο δικό μου το κατάστημα που δεν με αγγίζει να κάνεις τα ψώνια σου, οπότε εγώ δεν θα χάσω. Ακριβώς. Οπότε όλος μας αγγίζει. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Έτσι. Όλοι αποτελούν ένα κρίκο, μια αγγισία. Μα οι αυξήσεις θα μετακυλιστούν στον κόσμο. Σε εμάς, ας πούμε, αν μας βάλει τέτοια κριτήρια, θα την πληρώσει ο κόσμος που έρχεται στα δικαστήρια, τον οποίο εκπροσωπούμε. Γιατί αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώς. Εσύ στοχεύεις στη μεσαία. Είμαστε ο συνδυτικός κρίκος. Ακριβώς. Δηλαδή είμαστε αυτή τη στιγμή είμαστε επιξύλο κρεμάμενοι παιδιά χωρίς πλάκα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι γιατί σήμερα είδαμε πολλούς να απουσιάζουν. Δεν ξέρω με ποια λογική. Δεν πειράζει, είναι μια αρχή. Εντάξει. Και κι άλλο. Και ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις γιατί δεν. Έχουμε φτάσει σε απροχώρητα επίπεδα. Μακάρι να σε ακουστούμε. Ωραία.